Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο! Καλησπέρα! Τα spoiler αυτές τις μέρες παίρνουν φωτιά για το ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα συμμετέχουν φέτος στο Survivor. Πολλά τα ονόματα που έχουν ακουστεί ως τώρα και πλέον ξέρουμε τους 12 που ετοιμάζουν ήδη τις βαλίτσες τους για Άγιο Δομήνικο. Πάμε να δούμε ποιοι είναι οι 12 παίκτες που θα βρεθούν φέτος στο δημοφιλή reality. Ο δημοφιλής τραγουδιστής ο Βαλάντης ήταν από τους πρώτους που συζητούσαν για να βρεθούν στο παιχνίδι. Όπως έγινε γνωστό, πλέον ετοιμάζεται για Άγιο Δομήνικο. Ο Βαλάντης είναι ένας έντονος χαρακτήρας και τα λέει έξω από τα δόντια. Πολλοί τον παρουσιάζουν ήδη ως το νέο τριαντάφυλλο του παιχνιδιού. Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής, μουσικός παραγωγός και εγγονός του αγαπημένου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, είναι ένα ακόμα παίχτης που έχει συμφωνήσει και θα συμμετέχει φέτος στο reality. Νότης Χριστοδούλου. Το Νότη θα το θυμούνται σίγουρα οι παλιότεροι, καθώς είχε γίνει γνωστός από τη συμμετοχή του και τη νίκη του στο πρώτο fame story. Πλέον έχει αφήσει το τραγούδι και ασχολείται με τη σκηνογραφία. Θανάσης ο δημοφιλή ηθοποιός και παρουσιαστής ετοιμάζει και αυτός βαλίτσες για τον Άγιο Δομήνικο. Γνωστό για το χιούμορ του και περιμένουμε σίγουρα να μα χαρίσει άφθονο γέλιο με τι ατάκε του. Βρυσίδα Ανδριώτου, Μια καυτή παρουσία στον Άγιο Δομήνικο. Η Βρυσίδα έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή τη στον πρώτο κύκλο του My Style Rocks, μοντέλο και πρώην κολλητή φίλη τη Ιωάννα Στούνη. Και αφού δεν δέχτηκε η Ιωάννα να πάει, επέλεξαν τη φίλη της. Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, άλλο ένα My Style Rocks κορίτσι που ετοιμάζεται για τις κακουχίες του Άγιου Δομήνικου. Έγινε ακόμα πιο γνωστή στο κοινό με την κόντρα της με τον τριαντάφυλλο στο Just the Two of Us. Μετά το τριαντάφυλλο έρχεται και η σειρά της να γίνει μία Survivor. Άρης Σοηλέδης, ο ποδοσφαιριστής ετοιμάζει και αυτός βαλίτσες. Αφού το δοκίμασε η πρώην αγαπημένη του Ελένη Χατζίδου, γιατί όχι και αυτός, Σίγουρα ένα δυνατό χαρτί, καθώ είναι αρκετά γυμνασμένο και έτοιμος να ρηχτεί στους στίβους μάχης. Σάκης Αρσενίου. Ο τραγουδιστή που μας γλεντάει στις πίστες, ετοιμάζεται να μας γλεντήσει και από τις πίστες του Survivor. Λίγες μέρες μένουν ακόμη για να πετάξει και αυτός για Άγιο Δομήνικο. Απόστολος Ρουβάς. Ο γνωστό σεφ και αδερφό του Σάκη Ρουβά φεύγει για Άγιο Δομήνικο. Η εκπληκτική ομοιότητα και ομορφιά του με το διάσημο αδερφό του σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητη από το γυναικείο τηλεοπτικό κοινό. Μιρίελα Κουρεντή, η πανέμορφη ηθοποιό, είπε το μεγάλο ναι και θα βρίσκεται και αυτή φέτο στον Άγιο Δομήνικο. Γιάννη Χατζηγεωργίου. Ο ηθοποιό έγινε γνωστό και αγαπητό στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά Τα είναι πολύ αγαπητό στο νεανικό κοινό και θα είναι ένα από του νεότερου παίκτε που θα δούμε φέτο στο παιχνίδι. Και η πρώτη μαχήτρια που έγινε ω τώρα γνωστή είναι η Μπέλα Καζολέα. Ασχολείται με τη γυμναστική και παλιότερα είχε συμμετάσχει στον τίλ τρελαίνοντα τον τραπεζίτη. Αυτοί λοιπόν είναι οι 12 παίχτε που έχουν υπογράψει φέτο και ετοιμάζουν τι βαλίτσε του για Άγιο Δομήνικο. Περιμένουμε να μάθουμε και τα υπόλοιπα ονόματα. Ω τότε... Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. E